σύμφωνα με τις ετήσιες ποινικές στατιστικές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους πληθυσμούς των φυλακών το προηγούμενο έτος. Η Κύπρος, σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά, έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αλλοδαπών κρατουμένων, το οποίο και ανέρχεται στο 55%. 16 διοικήσεις φυλακών, μεταξύ τους και η χώρα μας, παρουσίασαν σημαντική αύξηση στα ποσοστά του πληθυσμού των φυλακισμένων τους από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023. Η Κύπρος, με 1,2%, είναι επίσης πρώτη στη λίστα των χωρών με σχετικά υψηλό ποσοστό γυναικών στις φυλακές, ενώ ακολουθούν η Μάλτα, η Τσεχία, η Φινλανδία και η Λετωνία. Ο υπερπληθυσμός των φυλακών, όπως παραδέχεται σε δελτίο τύπου το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο και επίμονο πρόβλημα σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών φυλακών. Πρόβλημα το οποίο γνωρίζει καλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και γι' αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί. Έχουν ήδη δρομολογήσει ενέργειες για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε, Ελισάβετε. Διμερείς σχέσεις αλλά και η ευρωπαϊκή προοπτική ήταν στο επίκεντρο.